συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα. Το μεγάλο γεγονός της ημέρας είναι η επάνωδος της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγορές. Αυτό είναι η επίσημη, πανηγυρική, χειροπιαστή και πρακτική επιβεβαίωση της αλλαγής σελίδας. Η Ελλάδα επανέρχεται στην ομαλότητα, στην κανονικότητα. Γινόμαστε ξανά αυτεξούσιοι. Κατακτάμε ξανά την θεσμική μας ισοτιμία μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό έγινε χάρη στις προσπάθειες, τους κόπους, τις θυσίες των Ελλήνων και των Ελληνίων. Σε αυτούς αξίζει ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σε αυτούς πιστώνεται όλη η τιμή για αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι τώρα πια μπορούμε να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Δεν γλιτώσαμε απλά την χρεοκοπία και την καταστροφή. Ξαναγινόμαστε η Ελλάδα που ξέραμε. Θα το καταφέρουμε αυτό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουμε. Θα αποκαταστήσουμε αδικίες. Θα ξαναβρούμε το επίπεδο ζωής που είχαμε πριν το 2010. Σε πολύ γερές, στέρεες βάσεις, χωρίς να κινδυνεύουμε από την επανάληψη αυτής της μεγάλης περιπέτειας που ταπείνωσε την ελληνική κοινωνία, που έθιξε την εθνική μας υπερηφάνεια. Και έπρεπε να κάνουμε πολλές θυσίες, πολλές προσπάθειες, σιωπηλές τις περισσότερες φορές, για να αντέξουμε στις πιέσεις. Οι αγορές δίνουν μια αποστομωτική απάντηση και σε όσους διεθνώς αρνούνται ή διστάζουν να αναγνωρίσουν το αυτονόητο και εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν αρνητικά στερεότυπα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Οι αγορές ξέρουν, γιατί έχουν την οσμή του κέρδους. Η Ελλάδα ξαναγυρίζει στις αγορές με έναν τρόπο ο οποίος είναι εφάμιλος, για να μην πω καλύτερος, από τον τρόπο με τον οποίο γύρισε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Γυρίζουμε λοιπόν με ίδιους ή ακόμη και καλύτερους όρους σε σχέση με δύο συγκρίσιμες χώρες. Πρόκειται για τεράστια επιτυχία. Υπάρχουν βεβαίως αυτοί οι οποίοι λυπούνται γιατί συμβαίνει αυτό, και είναι κρίμα, γιατί μέσα στην Ελλάδα έχουμε πολιτικές δυνάμεις, πολιτικούς αρχηγούς που στεναχωριούνται επειδή η Ελλάδα ξαναγυρίζει στις αγορές και στην κανονικότητα. Και αυτοί αντιφάσκουν με τον εαυτό τους. Πριν από λίγες μέρες έλεγαν η Ελλάδα θα χρειαστεί νέο δάνειο, νέο μνημόνιο. Δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από το μνημόνιο γιατί έχουμε χρηματοδοτικές ανάγκες. Και τώρα μας λένε γιατί βγαίνετε στις αγορές, δεν έχουμε χρηματοδοτικές ανάγκες. Γιατί χάρη του μνημονίου ή μάλλον χάρη στο μνημόνιο μπορούμε να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Είναι αστείο αυτό, έτσι. Και δεύτερο, λένε το επίσης καταπληκτικό, γιατί δανείζεστε με επιτόκια υψηλότερα από τα εντυπωσιακά χαμηλά επιτόκια του μνημονίου. Φανταστείτε τώρα, οι αντίπαλοι του μνημονίου έρχονται να υπερασπιστούν το μνημόνιο λέγοντας να μείνουμε στο μνημόνιο, καλυφθείτε το μνημόνιο, δεν έχουμε ανάγκη από λεφτά, έχουμε τα δανεικά λεφτά των ξένων και έχουμε και τα καλά τους επιτόκια. Θα πρέπει πραγματικά να ντρέπονται. Αντί να χαίρονται με τη χαρά της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, λυπούνται γιατί ζουν πολιτικά ως παράσιτα του μνημονίου. Κύριε Πρόεδρε, η υπερκάλυψη του ποσού που ζητήσαμε, τι ακριβώς σημαίνει? Μια ενθαρρυντική απάντηση των αγορών. Οι αγορές έτρεξαν να στηρίξουν την Ελλάδα, ψήφισαν Ελλάδα. Υπήρξε 8 φορές τουλάχιστον υπερκάλυψη του ποσού. Και τα επιτόκια, δεν θέλω να κάνω κανένα τεχνικό σχόλιο, αυτό θα γίνει αρμοδίως, αλλά μπορώ να σας πω ότι το επιτόκιο θα είναι καλύτερο από το προσδοκόμενο και αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον ίσο, κατά τη γνώμη μου καλύτερο, από το Ιρλανδικό και το Πορτογαλικό στην αντίστοιχη περίσταση. Δεν θέλω να αναφέρω αριθμούς. Οι αριθμοί μέχρι αργά το απόγευμα θα γίνουν γνωστοί από τον ΟΔΙΧ. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι πολιτικά πρόκειται για μια επιτυχία μεγαλύτερη από την προσδοκόμενη. Υπάρχει δέσμευση για τη διανομή του πρωτογενούς πλεονέκτος από εδώ και πέρα? Προφανώς. Έχετε ζητήσει τη διεύρυνση των κριτηρίων αυτής της διανομής? Ναι, έχουμε δουλέψει πολύ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και το οικονομικό επιτελείο, ώστε η διανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος να γίνει με τρόπο απλό, αντιγραφειοκρατικό και κοινωνικά δίκαιο. Και θα πάει στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι και το μέρος του πλεονάσματος που δεν θα κατανεμηθεί πηγαίνει για να στηρίξει είτε την ανάπτυξη μέσω της καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, είτε την απασχόληση, γιατί χρηματοδοτούμε τη μείωση
των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Άρα και αυτό επιστρέφει στην κοινωνία, στους απλούς ανθρώπους, στις ανάγκες και τις αγωνίες. Σε σχέση με τη μείωση του χρέους, αυτή η εξέλιξη μας ευνοεί? Απολύτως, διότι αποδεικνύεται ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Αν το χρέος δεν ήταν βιώσιμο, οι αγορές δεν θα αγόραζαν ελληνικά ομόλογα. Όλη αυτή η συζήτηση για τη βιωσιμότητα γίνεται γραφική. Διότι οι αγορές αγοράζουν ομόλογα από χώρες που είναι βιώσιμες, δηλαδή έχουν βιώσιμο χρέος. Και αυτοί που λένε ότι αν το παίρναμε το επιτόκιο του δανείου θα ήταν μικρότερο από το επιτόκιο των ομολόγων, προφανώς το επιτόκιο του δανείου είναι επιτόκιο μεταξύ κρατών, είναι επιτόκιο μεταξύ διεθνών οργανισμών, είναι ειδικό επιτόκιο. Αντί να μας πούν συγχαρητήρια που καταφέραμε να έχουμε επιτόκιο, μέσο επιτόκιο του δημοσίου χρέους 2,1%, αντί να μας πούν συγχαρητήρια που καταφέραμε να έχουμε επιτόκιο του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 1,2%, λένε «Α, μην βγείτε στις αγορές γιατί το επιτόκιο των δανειστών του μνημονίου είναι μικρότερο». Ευχαριστούμε πολύ. Το επιτόκιο πρέπει να το βλέπουμε διαχρονικά ως μέσο επιτόκιο. Δηλαδή το μέσο επιτόκιο δεν επηρεάζεται με τίποτα, γιατί τα ποσά αυτά είναι πολύ μικρά και μέσα σε μία τριακονταετία που πρέπει να υπολογίζουμε οποιαδήποτε αύξηση χάνεται. Αυτό που μένει είναι η ενθάρρυνση της εθνικής οικονομίας. Δεν υπολογίζουμε μόνον ταμιακά και μόνον αριθμητικά, υπολογίζουμε και την δυναμική της ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η σημερινή εξέλιξη θα βοηθήσει να προχωρήσει η συζήτηση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους? Μα ποια διευθέτηση? Αποδεικνύεται ότι το χρέος για τις αγορές είναι απολύτως βιώσιμο. Ο κύριος Ρέγκλιν προχθές έδωσε μία συνέντευξη, στην οποία εξηγεί τεχνικά γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα βιωσιμότητας. Όλα αυτά που φαντασιώνονται ορισμένοι ότι θα κάνουν όταν έρθει η ώρα τους, τα έχουμε ήδη κάνει και αυτό αποδεικνύεται τώρα περίτρανα. Και κούρεμα έχει γίνει και αναδιάρθρωση έχει γίνει και τα επιτόκια είναι χαμηλά και οι λήξεις είναι τακτοποιημένες με εξαιρετικό τρόπο και περίοδος χάριτος υπάρχει τα πάντα. Η Ελλάδα επανέρχεται στις αγορές, στην ομαλότητα, βγαίνει από το μνημόνιο και την κρίση. Δηλαδή, πλησιάζουμε στην στροφή. Το σημερινό γεγονός έδειξε ότι κάποιοι ματαιοπονούν. Δεν διστάζουν, αλλά ματαιοπονούν. Ουδής έδωσε σημασία. Δεν επηρεάστηκε τίποτα.